Την αποχώρησή του από το ποτάμι ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής στο ITV το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Δημήτρης Πάνου. Ο κύριος Πάνου, αιτιολογώντας την απόφασή του, είπε ότι υπέβαλε την παραίτησή του στο Σταύρο Θεοδωράκη, γιατί οι απόψεις του κόμματος δεν περνάνε στους πολίτες με ευθύνη του ποταμιού και μίλησε για ετερόκλητες ενέργειες του επικεφαλής που, όπως είπε, πέρυσι κινούνταν προς το ΣΥΡΙΖΑ, πρόσφατα προς τη Νέα Δημοκρατία και τελευταία προς το ΠΑΣΟΚ και τη δημιουργία κέντρο αριστερού πόλου. Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κύριος Πάνου είπε ότι δεν αποχωρεί από το ποτάμι για να προσχωρήσει σε άλλον χώρο, ούτε στο κόμμα Θεοχάρη, ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε οπουδήποτε αλλού. Είναι μια απόφαση η οποία δεν μου προκαλεί χαρά και ευχαρίστηση. Στο ποτάμι είμαι από την αρχή της δημιουργίας του. Να. Και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα, πιστέψαμε σε μια διαφορετική κίνηση και η οποία θα άλλαζε κάποια πράγματα στα πολιτικά δεδομένα της χώρας. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι ο κόσμος δεν μας ακούει, ότι δεν έχουμε κάποια ανταπόκριση στον κόσμο και, όπως έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή σας και να πω δημόσια, να ευχαριστώ γιατί πολλές φορές μου δώσατε το λόγο να πω τις θέσεις του ποταμιού και τις δικές μου. Είναι υποχρέωσή μας αυτό, ναι. Άρα και εγώ μέσα από το δικό σας στούντιο κάνω αυτή την ανακοίνωση, ότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Ναι. Και εάν διαπιστώσω ότι όλα αυτά τα οποία προτείνουμε και λέμε στην κοινωνία, η κοινωνία δεν μας ακούει, έχω πει πολύ απλά έτσι, ότι θα πάω σπίτι μου. Αυτό λοιπόν κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Έστειλα επιστολή στον επικεφαλής του ποταμιού, στον Σταύρο Θεοδωράκη. Παρετούμε και από την ΜΕΣΥΑ, την Κεντρική μας Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ποταμιού. Και από μέλος του ποταμιού. Ναι. Είπατε γιατί. Είπατε γιατί. Ο κόσμος δεν σας ακούει, είπατε. Αυτός είναι ο λόγος ο βασικός. Ο κύριος λόγος είναι ότι ο κόσμος δεν ακούει τις προτάσεις σας. Νιώθετε δηλαδή ότι πέφτουν στο κενό αυτό. Έχω μάθει στη ζωή μου, κύριε Ντόκα, να είμαι παραγωγικός και δημιουργικός. Και αυτό ήθελα να προσφέρω και μέσα από τη συμμετοχή μου στα κοινά και στη συμμετοχή μου στο ποτάμι. Αισθάνομαι αυτή τη στιγμή όμως ότι για κάποιους λόγους που δεν είναι της παρούσης ίσως, έτσι. Χρειάζεται πολύ περισσότερη ανάλυση. Έτσι. Και επειδή νιώθω ότι πλέον δεν μπορώ να είμαι χρήσιμος σε κάτι, έθεσα την παραίτησή μου στο επικεφαλής του κινήματος. Ο κόσμος δεν σας ακούει. Ο επικεφαλής του κινήματος σας ακούει, δηλαδή ακούει τα μέλη του κόμματος ο Σταύρος Θεοδωράκης ή κάνει κάποιες κινήσεις διαφορετικές με κίνητρα άλλα, με κίνητρα ίσως το προσωπικό πολιτικό μέλλον. Τι λέτε? Κοιτάξτε, εγώ θα μείνω σε αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι η δική μου απόφαση είναι τελείως προσωπική. Δεν θέλω ούτε να στενοχωρήσω άλλα στελέχη με τα οποία περάσαμε αυτά τα 2 χρόνια και τα οποία θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους με το ποτάμι. Σίγουρα υπάρχουν οργανωτικά θέματα, σίγουρα υπάρχουν ελλείψεις μεγάλες, αλλά θα ήθελα αυτά να τα αναφέρω, να μην απλά στην επιστολή που έχω στείλει. Τα έχετε στην επιστολή αυτά. Και τα οποία θα συζητήσω και με τους φίλους και συναδέλφους έτσι από το ποτάμι. Τα αναφέρετε, κάποια πράγματα στην επιστολή. Αναφέρω κάποια πράγματα βεβαίως. Και κριτική και στο ποτάμι και στον επικεφαλής, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Έτσι, αλλά δεν θα ήθελα, δεν είναι ο σκοπός. Το κατανοώ και σας θυμά. Το κατανοώ. Δημοσιότητα πάνω σε αυτό είναι μια προσωπική. Σας απάντησε, σας έχει απαντήσει ο επικεφαλής του ποταμιού μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Για να είμαι ειλικρινής, όχι, δεν έχω κάποια επικοινωνία. Μάλιστα. Πώς αισθάνεστε? Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο είπατε ευχαριστώ. Είπατε ότι είστε στενοχωρημένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο αυτόν τον κόσμο που και προσωπικά με στήριξε επειδή συμμετείχα και στις βουλευτικές εκλογές. Υπήρξατε πρώτος σε ψήφους στο ψηφοδέλτιο του ποταμιού. Θα ήθελα επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από το κανάλι σας και σε όλα αυτά τα στελέχη, τα λίγα στελέχη με τα οποία δώσαμε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να περάσουμε το μήνυμά μας στην κοινωνία. Θεωρώ ότι τα μηνύματά μας παραμένουν σωστά και καλά, κύριε Ντόκα, αλλά ο τρόπος που το κόμμα και ο επικεφαλής προφανώς έτσι, τα περάσαμε στην κοινωνία δεν ήταν ικανός. Είχαμε οργανωτικές αδυναμίες, όπως έχουμε πει και άλλες φορές στο στούντιο. Είστε στενοχωρημένος, δηλαδή. Ναι, είμαι στενοχωρημένος γιατί σας λέω, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, είμαι ένας άνθρωπος που σηκώθηκε από το γραφείο μου. Άφησα διάφορα άλλα πράγματα και υποχρεώσεις και να προσφέρω κι εγώ μια μικρή συμμετοχή στην αλλαγή που χρειάζονταν η κοινωνία. Διότι είχαμε μια κατάσταση δεδομένη, αυτή που έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια από τα κόμματα που είχαν κυβερνήσει. Και από την μεριά υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ που ερχόταν και όπως δυστυχώς επαληθευτήκαμε, όχι μόνο δεν έκανε τίποτα από αυτά που υποσχέθηκε, αλλά εξακολουθήσαμε, μπήκαμε σε ένα τρίτο μνημόνιο. Έτσι, και συνεχίζεται αυτή η ίδια κατάσταση με τη λιτότητα, με τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, με την
αύξηση φορολογίας, με την οικονομία να στενάζει, με τους νέους μας να φεύγουν στο εξωτερικό. Έτσι, προσπαθήσαμε λοιπόν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό να προτείνουμε. Και αυτό το καινούριο και κάτι διαφορετικό τελικά δεν μπορέσαμε να το κοινοποιήσουμε στην κοινωνία. Εγώ πρώτα έχω μάθει να κάνω αυτοκριτική στον εαυτό μου, άρα θα κάνω στον εαυτό μου και στο ποτάμι την κριτική και μετά θα πω ότι φταίει και η κοινωνία που δεν μας ακούει. Έτσι, γιατί το εύκολο είναι να πούμε ότι εμείς τα λέμε ωραία, αλλά δεν μας ακούει η κοινωνία. Έχετε δίκιο. Έτσι, εγώ θα πω όμως ότι αυτό που λέμε εμείς, που πράγματι είναι κάτι ωραίο, να. Μόνο το σύνθημα το αρχικό να σας πω, έτσι, ότι είχαμε πει να τα αλλάξουμε όλα χωρίς να γκρεμίσουμε τη χώρα, κύριε Δόκα. Έτσι. Άμα να. Το δούμε αυτό το σύνθημα, έχει μια μεγάλη αλήθεια. Διότι ούτε να γκρεμίσουμε μια χώρα πρέπει, αλλά και λέγαμε ότι θέλουν αλλαγές στα πάντα. Έτσι, τελικά δεν μπορέσαμε να το κοινοποιήσουμε. Αισθάνομαι λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαι παραγωγικός, δεν παράγω κάποιο αποτέλεσμα για την κοινωνία και γι' αυτό με εντυμότητα δηλώνω την παραίτησή μου χωρίς να κατηγορώ κανένα, είναι προσωπική μου απόφαση. Και βεβαίως θέλω να δηλώσω πάλι μέσα από το φιλόξενο στούντιό σας ότι παραμένω ενεργός πολίτης. Όπως ήσασταν και πριν. Και θα συνεχίσω τουλάχιστον την συμμετοχή μου με την τωπική αυτοδιοικητική ομάδα του Γιάννα τώρα και με τον Άρη Μπαρτζόκα, που είμαι και ιδρυτικό μέλος. Επειδή οι καιροί είναι ύποπτοι, μπορεί να σκεφτούν ότι φεύγετε από το ποτάμι για να κινηθείτε στην κατεύθυνση του νέου κόμματος που έκανε ο Χάρης Θεοχάρης πριν λίγες μέρες. Το λέω ξεκάθαρα, καμία σχέση δεν έχω με το κόμμα του κύριου Θεοχάρη και δεν πρόκειται να έχω. Ο κύριος Θεοχάρης ήταν ένα σημαντικό στέλεχος στο ποτάμι. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι αυτό που έλειπε στην Ελλάδα και αυτό που λείπει στην Ελλάδα είναι να κάνουμε καινούργια κόμματα και άλλα καινούργια κόμματα και άλλα καινούργια κόμματα. Άρα δεν ήταν στη σωστή κατεύθυνση η κίνηση Θεοχάρη. Λέτε. Εγώ νομίζω, όχι, δεν θα την κρίνω, αλλά δεν έχω καμία δουλειά. Πολιτικά κρίνεται. Πολιτικά, ναι. Δεν νομίζω ότι λείπει αυτή τη στιγμή κάτι καινούργιο. Τα έχουν και εσείς δεν σκέφτεστε να συμμετάσχετε στο νέο κόμμα, Θεοχάρη. Καμία σχέση, το δηλώνω και θα το δείτε και στην πορεία.